Δημοκρατίας κυρίου Σάββα Αναστασιάδη προς τον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη σχετικά με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Η πρώτη ερώτηση, η οποία απευθύνεται επίσης στον Υπουργό Οικονομικών και είναι του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Βασιλείου Κεγκέρογλου, θα απαντηθεί από τον κύριο Ιωάννη Κουτσούκο, Υπουργό, ο οποίος αντικαταστάθη με συνεννόηση σχετικά με την αναστολή των πληστηριασμών για 2 χρόνια. Στην δεύτερη του κυρίου Σάββα Αναστασιάδη που προανήγγυλα θα ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για 2 λεπτά να μας αναπτύσσει την επίκαιρη ερώτησή του για τον κύριο Σαχινίδη. Σας ακούμε, κύριε βουλευτά. Η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, όπως όλοι μας ξέρουμε, ήταν θεματοφύλακας των Ελλήνων μικροκαταθετών. Ήταν ένα ίδρυμα με το οποίο ο Έλληνας μικροκαταθέτης είχε συναισθηματική σχέση και όλοι μας θυμούμαστε την σχολική αποταμίευση, τους κουμπαράδες που μοίραζε και άλλες ανάλογες δραστηριότητες που έπαιρνε κατά καιρούς. Η τράπεζα είχε μεγάλη ευρωστία, ακόμη και το 2009, στην περίοδο που η κρίση η διεθνής είχε κορυφωθεί. Η τράπεζα το πρώτο 9 μήνα του 2009 παρουσίαζε κέρδη 160 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η τράπεζα έχει 500 εκατομμύρια ευρώ και ενώ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και με τις ζημίες που προανέφερα η διοίκηση θα έπρεπε να κάνει ό,τι κάνουν όλες οι άλλες τράπεζες, δηλαδή να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, η διοίκηση της τράπεζας κινείται στην αντίθετη τελείως πλευρά. Δηλαδή, ανοίγει καινούργια καταστήματα και δαπανά χρήματα που αμφιβάλλω αν ποτέ θα έχουν το ανάλογο όφελος. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλής Σόλγας 84, η τράπεζα είχε ενοικιάσει, ανακαινήσει και λειτουργήσει το 2005 ένα κατάστημα, ξοδεύοντας τα ανάλογα χρήματα, χωρίς φυσικά να έχει γίνει μέχρι σήμερα η απόσβεση. Και 2 χρόνια μετά η διοίκηση αποφάσισε να νοικιάσει ένα άλλο κατάστημα, δαπανώντας επίσης αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μερικά μέτρα, 200 περίπου μέτρα, πιο πέρα από το υφιστάμενο κατάστημα, στην ίδια οδό, στην οδό Βασιλής Σόλγας. Όταν αυτό βέβαια ήταν αδικαιολόγητο και ανεξήγητο για το πώς λειτουργεί η τράπεζα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης, όπου οι εργασίες της τράπεζας έχουν μειωθεί δραματικά και παρουσιάζουν ζημίες. Η απάντηση όμως ήρθε όταν μετά την ερώτησή μου αποκαλύφθηκε ότι το νέο αυτό κατάστημα ανήκει στην πεθερά του αδερφού του Πρωθυπουργού, ο οποίος αδερφός του Πρωθυπουργού λέγεται ότι είναι στενός φίλος του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου. Και βεβαίως εγώ την κυρία αυτή δεν την γνωρίζω, ούτε γνώριζα προηγουμένως πριν καταθέσω την ερώτηση ότι υπήρχε τέτοιο θέμα, ούτε και έχω κανένα πρόβλημα, η γυναίκα την δουλειά της κάνει. Εγείρονται λοιπόν μετά από την αποκάλυψη αυτό ορισμένα ερωτήματα. Αν η όλη αυτή η υπόθεση είναι νόμιμη, δηλαδή αν έχει αποφάσεις τεκμηριωμένες του Διοικητικού Συμβουλίου και αν όλες οι ενέργειες, ενοικίες, αποκατάστασης κτλ. Έχουν γίνει με νόμιμο τρόπο. Αν είναι προς το συμφέρον της τράπεζας όλη αυτή η διαδικασία, πόσα λεφτά δαπανήθηκαν και τι προσδοκά ως ωφέλη από αυτή τη μετακίνηση η τράπεζα. Και τέλος, αν είναι πολιτικά ηθικό μια κρατική τράπεζα με ζημίες σε μια περίοδο όπου οι εργασίες της μειώνονται δραματικά εν μέσω κρίσης, να ενοικιάζει ένα κατάστημα που ανήκει σε στενό οικογενειακό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Πώς δικαιολογούνται όλα αυτά και τέλος, αν αυτό ήταν και σε γνώση της πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Σάββα Αναστασιάδη. Ο υπουργό, ο κύριο Φίλιππο Σαχινίδη και βουλευτή Λαρίση. Σα ακούμε, κύριε Υπουργέ, σχετικά. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο τη ανάπτυξη που έκανε ο κύριο συνάδελφο. Ρώτησε ο κύριο συνάδελφο αν το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει που μία τράπεζα, η οποία είναι ανώνυμος εταιρεία,
εισηγμένη στο χρηματιστήριο και πήρε δια των αρμοδίων της οργάνων μία απόφαση για την μετεγκατάσταση ενός καταστήματος, εάν το Υπουργείο Οικονομικών γνώριζε την απόφαση αυτή. Εγώ θα τον ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν ο Υπουργός των Οικονομικών να ενημερώνεται για το πώς ακριβώς αποφασίζει κάθε εταιρεία ανώνυμη εισηγμένη στο χρηματιστήριο για μια σειρά από ζητήματα που την αφορούν? Βεβαίως και όχι. Δεν είναι η δουλειά του Υπουργού των Οικονομικών να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος συνάδελφος αυτό το πράγμα το γνωρίζει, θέλω να πιστεύω ότι το ερώτημα το οποίο κατέθεσε στη Βουλή είναι περισσότερο ρητορικό και όχι ουσίας. Διότι και τα στοιχεία τα έχει, ο ίδιος απεκάλυψε ότι κατέθεσε ερώτηση, πήρε απάντηση για όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη την μίσθωση και έρχεται αυτή τη στιγμή να ρωτήσει το Υπουργείο Οικονομικών αν τελούσε σε γνώση του. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα. Το ελληνικό δημόσιο βεβαίως και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Βεβαίως και έχει μια συμμετοχή η οποία ξεπερνά και το 55%. Πώς ασκεί όμως το ελληνικό δημόσιο έλεγχο, κύριε συνάδελφε, στα πεπραγμένα μιας εταιρείας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο? Την ασκεί δια του εκπροσώπου του κάθε φορά που γίνεται ο απολογισμός στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν ασχολείται με την καθημερινή διαχείριση, δεν μπορεί και δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα. Φανταστείτε, στο σύνολο των εταιρεών που έχει συμμετοχή το ελληνικό δημόσιο, να μπορούσε καθημερινά σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να παρακολουθεί τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τη διοίκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο βάζετε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και αυτά που σας λέω είναι καθυπέρβαση των όσων καλείται κάποιος να απαντήσει στο πλαίσιο της λογοθεσίας. Ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις θέσεις του δικτύου των καταστημάτων δεν λαμβάνονται καν από το ΔΣ. Προκύπτει από το καταστατικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Έχετε εσείς το καταστατικό και προκύπτει το καταστατικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ότι η απόφαση μετεγκατάστασης ενός καταστήματος περνάει από απόφαση του ΔΣ. Περνάει από αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, της αρμόδιας διεύθυνσης, που είναι η διεύθυνση δικτύου και περιουσίας. Και γίνεται πάντοτε με γνώμονα κάποια κριτήρια που έχει θέσει η συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του δικτύου σε σχέση με την πελατειακή βάση και βεβαίως αφού ληφθεί υπόψη και το κόστος ενοικίασης. Τώρα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπως με ενημερώνει η διοίκησή του, στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού κόστους, προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων των ακινήτων του συνόλου του δικτύου καταστημάτων. Στις διαπραγματεύσεις είχε συμπεριληφθεί και το συγκεκριμένο κατάστημα επί το οποίο εξακολουθεί να στεγάζεται, που είναι στη Βασιλή Σόλγας και στο οποίο εσείς αναφέρεστε, αλλά όπως προέκυψε, δεν κατέληξαν σε κάποια ικανοποιητική συμφωνία σε ό,τι αφορά το τίμημα. Ενημερώνομαι και πάλι από τη διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ότι το συγκεκριμένο κατάστημα στο οποίο εσείς αναφέρεστε επιλέγει από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση δικτύου και περιουσίας, γιατί κρίθηκε ότι ικανοποιούσε σε σημαντικά καλύτερο βαθμό τις ανάγκες της τράπεζας κατά έναν τρόπο οικονομικά πιο συμφέροντα, καθώς επίσης και σε σχέση με τα άλλα καταστήματα και με το συγκεκριμένο το κατάστημα. Από τα στοιχεία τα οποία εσείς έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι έχει φτηνότερο κόστος κατά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με το προηγούμενο. Προφανώς αυτό ήταν ένα από τα πολλά κριτήρια τα οποία αξιολόγησε η αρμόδια διεύθυνση και με βάση αυτό πήρε την απόφαση. Έγινε δηλαδή μια επιλογή η οποία κρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ότι είναι συμφέρουσα για την τράπεζα. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, πάνω στα ζητήματα που έθιξε ο κύριος συνάδελφος αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και την οικονομική πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Ο συνάδελφος από την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριος Σάββας Αναστασιάδης, δευτερολογεί. Για 3 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ρόλος σας είναι άχαρος, γιατί έρχεστε να υπερασπίσετε κάτι το οποίο δεν πιστεύετε. Και επειδή σε κάποια στιγμή αναγνώσατε και την απάντηση την οποία πήρα από τη διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτήρου όσον αφορά την ενοικίαση αυτού του καταστήματος και το συμφέρον της τράπεζας, σας λέω λοιπόν ότι η τράπεζα και η διοίκησή της ψεύδεται και εξαπατούν και εσάς. Γεγονότα. 21 Ιανουαρίου του 2011, η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ήρθε σε συμφωνία
με τους ιδιοκτήτες του πρώην καταστήματος και μειώσανε το τίμημα σε 4.000 από 5.200 που ήταν σε 4.200 για 2 έτη χωρίς αναπροσαρμογή. Αναπροσαρμογή, έχουμε τα στοιχεία. Στις 1 Απριλίου του 2011 η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπογράφει νέο συμφωνητικό με το δεύτερο κατάστημα αυτό της πεθεράς του αδερφού του Πρωθυπουργού, χωρίς να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες του πρώτου καταστήματος. Υπάρχουν επίσης τα γεγονότα με 5.000 ευρώ. Στις 19 Ιουνίου του 2011, οι ιδιοκτήτες του πρώτου καταστήματος ενημερώνουν, αφού έμαθαν, ενημερώνουν τη διοίκηση με επιστολή και τους λένε ότι σας προσφέρουμε και άλλα 60 ευρώ με το ίδιο τίμημα για 2 χρόνια για να λειτουργήσετε αν έχετε πρόβλημα χώρου. Καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν ήδη είχα καταθέσει την ερώτησή μου, υποβάλλει εξώδικη καταγγελία το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 5 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά το χαμηλό μίσθωμα στο οποίο αναφέρεστε, θέλω να σας πω το εξής, διότι σε μία απάντηση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσμετρούσε στα μέτρα και το υπόγειο. Εάν είναι δυνατόν να υπολογίζει στην τιμή του ισογείου καταστήματος, ενώ στην ίδια τιμή και το υπόγειο του καταστήματος. Και σε μία απάντηση που έδωσε μία εφημερίδα λεγόταν ότι τα μέτρα αυτά, το υπόγειο αυτό θα το χρησιμοποιήσει σαν αποθήκη. Αποθήκες υπάρχουν και υπόγεια πάρα πολλά να νοικιάσουν με μικρότερο κόστος αν θέλουν και έξω από τη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και έχουν τα περισσότερα καταστήματα. Αυτή ήταν μία δικαιολογία. Η ουσία είναι ότι έγινε μία μεροληπτική μίσθωση για να εξυπηρετήσουν κάποιον και υπ' αυτή την έννοια και η αρμόδια διεύθυνση πρέπει να παυθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να παυθεί. Και αν δεν τον παύσετε, έχει και ευθύνες ποινικές. Απιστία παρά την υπηρεσία. Για απιστία παρά την υπηρεσία, διότι διασπαθίζει το χρήμα του ελληνικού δημοσίου. Διότι κατασπαταλά τα χρήματα. Διότι από αυτή τη διαδικασία δεν έχει κανένα όφελος. Και δεν έγινε απόφαση ούτε του προηγούμενου καταστήματος. Και στο σημερινό κατάστημα που λειτουργήσε, υπάρχουν 5 μόνο υπάλληλοι σε 120 μέτρα τετραγωνικά ισογείου καταστήματος. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα, αδιάσυστα, και οτιδήποτε άλλο λέγεται για να δικαιολογήσει μία κατάσταση και μία ανομία. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός, ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, οικονομικών, έχει το λόγο για την ολοκλήρωση της ερώτησης. 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι και ο συνάδελφός μου προέρχεται από το χώρο των επιχειρήσεων και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Υποχρεώθηκε πρώτον να αναγνωρίσει ότι τελικά αυτό που επικαλέστηκα ως στοιχείο που κατέθεσε η διοίκηση είναι σωστό. Αναγνωρίσετε ότι ανά τετραγωνικό μέτρο το μίσθωμα το οποίο καταβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι μικρότερο σε σχέση ακόμη και αν δεν συνυπολογίσουμε τους χώρους στους οποίους αναφερθήκατε, πάλι το μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, επιμένω ότι η διοίκηση ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Εκεί αξιολογούνται, εκεί, κύριε συνάδελφε, το ότι διορίζεται η κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι μέτοχοι της μειοψηφίας. Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εταιρικής διακυβέρνησης. Η εκάστοτε διοίκηση δεν είναι υπόλογη μόνο στο δημόσιο, το οποίο είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας ενδεχομένως ή μέτοχος μειοψηφίας ανάλογα με την εταιρεία στην οποία αναφερόμαστε. Πέρα από το δημόσιο, υπάρχουν και ιδιώτες μέτοχοι, των οποίων τα δικαιώματα δεν είναι κατά το ελάχιστο μικρότερα από τα δικαιώματα του μετόχου της πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έχουμε όλοι επιδιώξει
τα τελευταία χρόνια με την βελτίωση των κανόνων και των συνθήκων εταιρικής διακυβέρνησης. Να σεβόμαστε τα δικαιώματα των μετόχων και της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, όντως το δημόσιο είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας. Όταν όμως ασκεί τον έλεγχο, τον ασκεί κανονικά στις γενικές συνελεύσεις, όπου έρχεται και λογοδοτεί και απολογείται η διοίκηση, την οποία το ίδιο το δημόσιο ανέλαβε την πρωτοβουλία ορισμού της, εάν διαφύλαξε